κοντιζά. Ένα πιο εκεί, τέλεια. Έχω ακόμα υπέροχους καλεσμένους, πάρα πολλούς. Κατερίνα, κάτσε να γνωρίσουμε μαζί τον πρόεδρο της κοινότητας Άνω Μερά, τον κύριο Σταυρακόπουλο. Πολύ γυναίκα, κύριε Σταυρακόπουλο, στο νησί σας. Ωραία, ωραία είναι αυτό. Ποιος τη χάρη σας. Καλά, του νησιού και του τραπέζιου. Καλώς ήρθατε κοντά μας. Πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ που μας θυμίσατε με την παρουσία σας. Ευχαριστώ που μας θυμάτε. Ευχαριστούμε που τιμήσατε την Άνω Μερά και το κάνατε εδώ στην Άνω Μερά την εκπομπή. Συγχαρητήρια στο μουσικό σχήμα, γιατί μας διασκεδάζει πάρα πολύ και δίνει κέφι στην παρέα. Και προχωράμε. Αισθάνομαι πολύ τυχερός που ζω σε ένα νησί που έχει τόσα σωματεία, τόσους συλλόγους. Δεν το πίστευα, κύριε Σταυρακόπουλε. Δεν ξέρω ποιο να πρωτοκαλέσω. Γι' αυτό δεσμευτήκαμε και για δεύτερη εκπομπή στη Μύκονο. Για να προλάβουμε να τα μάθουμε και να τα δούμε όλα. Έχει σωματεία, έχει συλλόγους, έχει τους προσκόπους, έχει συλλόγους γυναικών ανομερίτησης χώρας, ομοσπονδία γυναικών, εκπρόσωπος εδώ, σε αυτό το τραπέζι. Πολύ γυναίκα, από ό,τι είπαμε. Και όλοι έχουν ένα κοινό στόχο. Την πρόοδο του νησιού και το καλό του νησιού και την ανάπτυξη, την υγιή ανάπτυξη των παιδιών μας. Άρα θεωρώ ότι είναι δεδομένη, αφού είναι κοινό στόχος τόσο πολλών σωματείων και συλλόγων, ότι θα γίνει πράξη. Για πόσους κάτοικους μιλάμε, το νησί της Μυκόνου το χειμώνα? Το νησί της Μυκόνου έχει γύρω στους 7.000 μόνιμους κάτοικους το χειμώνα. Όλα αυτά πολύ δυναμικούς. Και παρόλο την κούραση του καλοκαιριού, συνεχίζουν να προσφέρουν αφιλοκερδές. Συνεχίζουν. Είναι δύσκολο για κάθε σύλλογο και να συντηρείται και να διατηρεί τα μέλη του κοντά. Απλά έχουμε βρει κάποιες φόρμουλες και προχωράμε όλοι μαζί για το καλό του νησιού. Και αυτό φαίνεται. Και πάνω απ' όλα έχουν και στόχο να διατηρήσουμε και την ταυτότητα του νησιού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι και πολύ εύκολο να τη χάσουμε μέσα από τα χέρια μας, διότι πάρα πολύ κόσμο στο νησί το καλοκαίρι. Έχουμε ρυθμό. Πάρα πολύ. Δεν μετριέται. Ναι. Ένα άλλο που προσπαθούμε να κάνουμε είναι τα παιδιά μας στον αθλητισμό. Έχει δύο σωματεία ποδοσφαιρικά. Έχει το Ναό Μυκόνου, είναι το πρώτο σωματείο που έγινε το 1981. Έχει ποδοσφαίρου ανδρών. Ποδοσφαίρου ανδρών. Και μέσα από αυτό έχει και τμήματα στίβου, μπάσκετ και προχωράμε. Και απ' την άλλη είναι το σωματείο που είμαι εγώ ο εκπρόσωπος Γενικός Γραμματέας, η ποδοσφαιρική ομάδα της Άνω Μεράς, που και εμείς έχουμε το μπάσκετ. Είναι πρωταθλήτρια Κυκλάδων του 2018-2019. Τα λέμε και αυτά. Έχουμε κάνει συνεργασία με Ολυμπιακό, σαν ακαδημίες. Έχουμε ομάδα γυναικών ποδοσφαίρου. Αυτά. Εθνική, παρακαλώ, τα κορίτσια μας. Αυτά είναι δυναμικές. Όταν λέω δυναμικές γυναίκες στη Μύκονο, είδατε. Η ομάδα γυναικών αγωνίζεται εδώ και 3 χρόνια στη Γάμα Εθνική και η ομάδα ανδρών είναι η πρώτη χρονιά φέτος. Καλορίζει και βέβαια. Και έτσι να συνεχίσουν, γιατί αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να σας προσφέρουν ακόμα περισσότερα εφόδια για να προχωρήσετε και να ανέβετε ακόμα πιο ψηλά. Διότι, Κατερίνα Μονογιού, πολύ σημαντικό σε αυτό το χώρο όσον αφορά τις ομάδες και τις μετακινήσεις τους, γιατί είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, αλλά τουλάχιστον να έχουμε την ευχέρεια να ταξιδεύουν με ασφάλεια, με μεγάλα πλοία, με μεγάλες ακτοπλοϊκές εταιρείες που αγαπάνε τα νησιά μας, τα στηρίζουν και το κάνουν και έμπρακτα. Και σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω και την Golden Star Ferries που μας ταξίδεψε και την οικογένεια Στεφάνου με πάρα πολύ αγάπη μας έφερε σε αυτό το υπέροχο νησί σήμερα και την Blue Star Ferries που θα μας μεταφέρει απευθείας στο Πανεπιστήμιο και στην Αθήνα την Κυριακή. Είναι πολύ σημαντικό, διότι είναι ένα έξοδο μεγάλο και αυτό δίνει την ευχέρεια να κάνουμε ένα βήμα πιο γρήγορα και πιο μπροστά. Βοηθάνε πάρα πολλοί εταιρείες και τα αθλητικά σωματεία, επειδή έχω ίδια η εμπειρία και στις μετακινήσεις και να γίνονται με ασφάλεια πάνω απ' όλα, αλλά και στις τιμές των εισιτηρίων. Γι' αυτό τους ευχαριστούμε και δημόσια. Διότι με τον καιρό δεν μπορούμε να παίξουμε ούτε να συνεργαστούμε. Είναι πολύ κακές οι καιρικές συνθήκες τις περισσότερες φορές για τους αθλητές μας όταν έχουν να κάνουν ένα ταξίδι με φουρτούνα. Φτάνοντας εκεί είναι ήδη ταλαιπωρημένοι πάρα πολύ και πρέπει μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να δείξουν στους άλλους τι αξίζουν και μερικές φορές αυτό δεν τους βοηθάει. Θεωρητικά έχουν ορίσει ότι το πρωτάθλημα Κυκλάδων ποδοσφαίρου είναι το πιο δύσκολο πρωτάθλημα στον κόσμο. Γιατί έχει τις περισσότερες μετακινήσεις, όχι θαλάσσιες. Γι' αυτό. Λογές. Με πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες και με γρήγορες αναλλαγές του καιρού σε δευτερόλεπτα. Είναι εντελώς απρογραμμάτιστα. Δηλαδή, μπορείς να φύγεις από τη Σύρο να πας στη Σαντορίνη και να θέλεις 3 μέρες διανυκτέρευση για να επιστρέψεις πάλι στη βάση σου. Αυτό δυσκολεύει λίγο τους
τους γονείς να αφήσουν τα παιδιά τους να συμμετέχουν ή παρόλα αυτά είναι κοντά τους? Οι γονείς έχουν αγκαλιάσει την προσπάθεια των σωματείων και μιλάω για το δικό μας σωματείο της Ανομεράς. Έχει γύρω στα 120 παιδιά σε μια κοινότητα όπως είναι η Ανομερά. Μικρή δηλαδή. Μικρή. Ο ΑΟ Μικόνο έχει περισσότερα παιδιά και δείχνουν ότι οι γονείς αγκαλιάζουν την προσπάθεια των σωματείων και τα εμπιστεύονται, που είναι πάρα πολύ βασικό. Γιατί πίσω από αυτή την προσπάθεια κρύβονται κάποιοι προπονητές που είναι επαγγελματίες. Και μπράβο σε αυτούς που τους στηρίζουν για να είναι εδώ κοντά μας. Και επίσης να πούμε για τους χορηγούς των ομάδων αυτών. Δεν μπορούμε να ονοματίσουμε μόνο έναν. Όλοι οι μικονιάτες βάζουν χρήματα μέσα, ας πούμε, από τα κέρδη των επιχειρήσεων για τα σωματεία, ώστε να μπορούν τα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό, να διαπρέπουν, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά στα παιδιά μας. Είναι πολλά τα έξοδα, από τις φανέλες, από τους προπονητές, από τη διαμονή. Οι διανυκτερεύσεις είναι πάρα πολλά, οι ιατρικές καλύψεις, εμφανίσεις παιδιών, όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να γίνουν πραγματικότητα και δεν θα υπήρχε αθλητισμός στο νησί αν δεν υπήρχαν οι χορηγοί. Βοηθάει ο Δήμος με κάποιες επιχορηγήσεις, γενναίες για τα επίπεδα των Κυκλάδων, αλλά απ' την άλλη και οι χορηγοί κάνουν τη μεγαλύτερη δουλειά. Και τους ευχαριστούμε που είναι και σήμερα κοντά μας και σε αυτό το σημείο. Σε αυτό το σημείο, μιλώντας για χορηγούς, για αυτή την υπέροχη εδώ πεντανόστιμη τούρτα που θα τη γευτούμε σε λίγο, θέλω να ευχαριστήσω την επιχείρηση Κούτσο Θανάσης, Φούρνος Μικόνου, που μας πρόσφερε αυτή την υπέροχη